Νικόλα Παπαπάβλη, μετά την συμμετοχή στο Big Brother, διαβάζαμε διάφορα δημοσιεύματα που σε θέλανε να έχεις δεχτεί πρόταση για να σε δούμε πρωταγωνιστή σε ταινίες ερωτικού περιεχομένου. Τόσο η εταιρεία της είναι η Νάκη, όσο και οι ίδιοι άνθρωποι που ηγούνται σε αυτήν, με έκαναν από την αρχή να αισθανθώ πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια, πάρα πολύ άνετα, ώστε να πω το μεγάλο ναι. Είναι γνωστό ότι η οικογένειά μου είναι δίπλα μου από την πρώτη στιγμή, ακόμα και όταν βγήκα και είπα δημόσια για την σεξουαλικότητά μου. Ανοίγουμε έναν δρόμο, σπάμε ένα ακόμα στερεότυπο. Είναι η αρχή ώστε να μπορεί το κοινό της LGBTQ κοινότητας να μπορεί να εκφραστεί μέσα και από αυτόν τον χώρο. Είναι η πρώτη ελληνική παραγωγή, 100% ελληνική παραγωγή της Είναι Ινάκη, με περιεχόμενο που αφορά γκέι κοινό. Αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα η πρώτη ταινία που έχει βγει. Ευτυχώς πηγαίνει πάρα πολύ καλά και ο κόσμος την έχει αγκαλιάσει και έχει γίνει ένας πανικός. Το έκανες αυτό για τα χρήματα, για τη δημοσιότητα, γιατί πραγματικά το ήθελες, γιατί? Το οικονομικό σίγουρα είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κριτήριο για την όποια απόφαση επαγγελματική, πόσο μάλλον για τη συγκεκριμένη απόφαση, και δεν θα έκανα κάτι αν και αυτό το κριτήριο δεν ήταν έτσι όπως ακριβώς το ήθελα εγώ στο μυαλό μου. Αρνητικά σχόλια έχεις λάβει? Η αγάπη είναι πολύ μεγαλύτερη. Τα όποια hate comments πάντα προέρχονται από ανώνυμα προφίλ, από ανθρώπους που μέσα από την ασφάλεια της αφάνειας ενός πληκτρολογίου αισθάνονται ότι μπορούν να κατευθύνουν τον κόσμο. Κάτι που δεν ισχύει βέβαια. Αν και εφόσον αυτή η ταινία προωθηθεί έξω και πάρει ένα βραβείο, θα είναι ένα πολύ ωραίο συν στην όλη προσπάθεια. Θα μπορούσες να είσαι ο Γκουσγκούνης της γκέι κοινότητας? Δεν θα συγκριθώ με κανέναν άνθρωπο που έχει γράψει μια ιστορία. Νομίζω ότι ο καθένας κάνει τη δική του προσπάθεια και ο χρόνος θα δείξει αν θα τα καταφέρει ή όχι. Είσαι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα της πρώτης σου αισθησιακής ταινίας? Αναλογικά με την έλλειψη εμπειρίας μου, θεωρώ ότι τα πήγα καλά, χωρίς έπαρση και ίχνος εγωισμού.